ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι και οι Αιγύπτιοι, ρε παιδί μου, και εκεί φάνηκε αυτό στην ουσία το 90% που είπε ενισχύει του πόσο αξιόπιστο είναι ο μάρτυρα. Ότι ακριβώ ο άνθρωπο είχε πει στο Κοράνι, το είπε και πολλέ φορέ ότι για μένα είναι ιερέο αυτό ο όρκο, δεν μπορώ να πω ψέματα με τίποτα. Και οι 50% τον περιέγραψε και πριν αναλυτικά πώς ήταν, με μουσια, μαύρη μπλούζα, μεγαλύτερη ηλικία από τους άλλους. Πριν τον βίντεο τον περιέγραψε, γύρισε, τον είδε. Μετακόμισαν. Την επόμενη μέρα, ο Μπουζέ στο νοσοκομείο, τα τρία αδέρφια με τα δύο παιδιά του στα ανήλικα, τα παιδιά του Αχμέτ, φύγαν την άλλη μέρα, το άλλο το πρωί. Φαντάζεσαι τώρα να ζει σε ένα σπίτι τόσα χρόνια, γίνεται αυτό ένα βράδυ, την άλλη μέρα τα παίρνει όλα και φεύγει. Τόσο ήταν ο τρόμο και ο φόβο. Γιατί προφανώ φοβόντουσαν να τα ξανάρθουν. Γιατί να θυμίσουμε και την περίοδο, Χρυσή Αυγή το 12. Έκανε επέλαση. Δεν υπήρχε ούτε αστυνομία. Ο Άγιος Παντελεήμονας έβαζε τις μηνύσεις στο αρχείο. Υπήρχε μια φοβερή ασυλία και από το κράτος και από την αστυνομία. Προφανώς και είπε ο Σάτου, μας λέγανε και άλλοι: φύγετε, μπορεί να ξανάρθουν. Φύγανε σε άλλη μέρα και πήγαν σε άλλο Δήμο, όχι απλά πιο πέρα. Η αστυνομία τι κάνει, μπαίνει σε μια διαδικασία να εξετάσει μάρτυρες, να δείξει φωτογραφίες. Ποια είναι η διαδικασία. Αυτό που οφείλει να κάνει η αστυνομία από τον νόμο, αυτό είναι ο ρόλος της. Όλους αυτούς τους μάρτυρες, όσο περισσότερους μπορεί να βρει, να τους πάει στο τμήμα για κατάθεση. Πέρα από τα θύματα που ευτυχώς πήρε και αυτά. Πήρε 4 θύματα για κατάθεση, έπρεπε να πάρει και αυτόπτες μάρτυρες, όπως κατέθεσαν και οι δύο μάρτυρες και ο σημερινός, και τα δύο θύματα δηλαδή και ο σημερινός του Τσιόπουλος, είχε βγει, όλη η γειτονιά είχε βγει έξω. Τουλάχιστον 10 άτομα περιέγραψε ο Τσιόπουλος σε μπαλκόνια, στον δρόμο κάτω, στις αυλές. Η αστυνομία πήρε έναν μάρτυρα, μόνο αυτόν που είχαμε. Τα της ημέρας, ας πούμε, πώς ήταν η κατάσταση με την έδρα. Ήταν οι ερωτήσεις πράξης γενικά σήμερα, επειδή δεν μπορούν στην ουσία της υπόθεσης, δεν μπορούν να μπουν στα πραγματικά περιστατικά. Δηλαδή και οι δύο μάρτυρες, και ο Αμπουζίτ και ο Σαντ, κλείδωσαν οι καταθέσεις τους. Ήταν πολύ πιστικοί, περιέγραψαν τα ίδια πράγματα με απόλυτη αλήθεια. Δεν μπορούν να μπουν στην ουσία οι συνήγοροι περάσπισης. Οπότε οι ερωτήσεις ήταν συνέχεια να μας πούνε για τον επόμενο μάρτυρα, για τον Αχμέτ, να πήγαν να διαβάσουν καταθέσεις του επόμενου μάρτυρα του Αχμέτ, το οποίο απαγορεύεται δικονομικά, εφόσον δεν έχει καταθέσει ακόμα. Ερωτήσεις που υποδηλώναν την απάντηση στο ΣΑΑ, την απάντηση που θέλαν αυτοί να βγάλουν, γι' αυτό και η πρόεδρος αναγκαζόταν να σταματάει. Ήταν ερωτήσεις δηλαδή εκτός του της υπόθεσης. Μάλιστα. Με τον ίδιο τρόπο βλέπουμε εδώ το άλλο παράθυρο, δεν το ανοίγουμε, περνάει κόσμος, λέει. Αφού λέει η πουλιά το παράθυρο είναι πιο χαμηλά, γιατί δεν πήγαν από εκεί και πήγαν από το άλλο. Και λέει η πρόεδρος. Πήγαν αλλού, δεν πήγαν αλλού. Τι ερωτήσεις είναι αυτές. Ναι, είναι ακριβώς υποθετικές ερωτήσεις, οποίες δεν επιτρέπεται να κάνεις στο μάτρα υποθετικές ερωτήσεις. Πέτρες από το βουνό. Έτσι, όταν βγήκατε έξω, λέει, και είδατε άτομα, τους ακούσατε να λένε κάτι. Άκουσα, λέει, απλά φωνές, μίλαγαν, δεν καταλάβαινα, σαν ασυναρτησίες, δεν ήταν τσακωμός κτλ. Ρωτάει η πρόεδρος, κρατούσαν κάτι στα χέρια. Και απαντάει ο μάρτυρας, όχι. Δεν κράταγαν. Πώς γύρισε, λέει, το τρίκυκλο. Με τα χέρια το γυρίσανε. Τα τζάμια, λέει, πώς έσπασαν. Ίσως πήραν πέτρες από το βουνό δίπλα. Εντάξει. Το πήραν πέτρες από το βουνό δίπλα. Τώρα εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα κοινή λογική. Ναι, πήγανε στο βουνό, κάνανε εκδρομή και κατέβηκαν και πετάξανε τις πέτρες. Όλοι αυτοί βρίσκονται στον πίνακα μαρτύρων. Όχι. Δεν βρίσκονται ούτε καν στη λίστα των μαρτύρων που πήρε η αστυνομία εκείνο το βράδυ. Μιλάμε για, θα δούμε και παρακάτω, 10 άτομα τουλάχιστον που ήταν εκεί. Ναι. Που ήταν εκεί όταν έφτασε και η αστυνομία, γιατί μας είπε ότι η αστυνομία μας έκανε πίσω. Άρα ήταν πολλά άτομα. Μάλιστα. Και η αστυνομία κατάφερε να πάρει αυτόν τον συγκεκριμένο μάρτυρα. Μου θυμίζει λίγο την υπόθεση Φύσα σε σχέση με το ότι τρέχαν όλοι και δεν μπορούσαμε να τους πιάσουμε και δεν βρήκαμε να μαζέψουμε κτλ. Η πρόεδρος παρόλα αυτά λέει: αφού τη διαβάζω μπροστά μου, είχαν και ρόπαλα και λωστούς που χτυπούσαν το αυτοκίνητο. Έτσι λέει: αυτή είναι η κατάθεσή σας στις ανακρίτριες. Και λέει: δεν είδα κάτι. Και η πρόεδρος παρέλα: δεν είδατε. Δηλαδή έχει και όλα αυτά. Νομίζω ότι φάνηκε και στο δικαστήριο που έγινε ξεκάθαρο το θέατρο. Το ποιόν του μάρτυρα είναι ακριβώς το πόσο αξιόπιστο είναι. Και φαίνεται και στη συνέχεια γιατί έρχεται ένα πράγμα, α πούμε, λέει. Λέτε, λέει, ότι φύγανε συγχρόνως, συντονισμένα. Τι εννοείτε. Απλά έτσι το είπα. Απλά έτσι το είπα δεν είναι απάντηση. Αλήθεια. Δεν σημαίνει, λέει, κάτι το συντονισμένα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, απλά έτσι το είπα. Εμένα το δεν θέλω να πω κάτι άλλο είναι όλα τα λεφτά. Είναι φράση κλειδί. Ακριβώς. Μου λέει ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου, μου το επιβεβαιώνει και τα αποσπάσματα που έχουμε στα χέρια μας από την κατάθεσή του που έγινε τον Νοέμβριο του 2013. Πρώτα απ' όλα, επιβεβαιώνει αρχικά την κατάθεση που είχε δώσει στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Αττικής. Λέει ότι επιβεβαιώνει την κατάθεση. Εντάξει. Σε αυτή την κατάθεση που επιβεβαιώνει, προσθέτει ότι αντίκρισε ένα μπουλούκι περίπου 30 ατόμων. Από αυτούς είδα αρχικά 10 άτομα που είχαν σπάσει τα τζάμια ενός αυτοκινήτου που άνοικε στο Μοχάμεντ. Προσέξτε, ξέρει ότι το αμάξι άνοικε στο Μοχάμεντ, τους είδε ότι τα είχαν σπάσει. Και τους είδε να το κουνάνε με δύναμη για να τον τεραπάρουν, να τον αναποδογυρίσουν.
όπως ήδη είχαν κάνει σε δύο τρίκυκλα, όπως λέει, στην από Νοέμβριο 13 κατάθεσή του. Και διαπιστώσαμε ότι είχαν προκαλέσει φθορές. Έτσι. Αυτά είναι αποσπάσματα από την κατάθεση και επόμενο απόσπασμα από την κατάθεση, όλοι μαζί περίπου λέει 40 άτομα να κατεβαίνουν την κατηφόρα τρέχοντας. Φορούσαν μαύρα ρούχα, φόρμες και βερμούδες και είχαν και ρόπαλα και λωστούς με τα οποία χτυπούσαν τα μάξια. Και ρόπαλα και λωστούς και χτυπούσαν τα μάξια και μαύρα ρούχα, βερμούδες, φόρμες, 40 άτομα. Και σήμερα μας έλεγε ότι πήραν πέτρες από το βουνό. Να καταλάβουμε τη διαφορά. Αυτά εξαφανίστηκαν όλα. Αυτό. Εξαφανίστηκαν και έγιναν πέτρες από το βουνό. Πέτρες από το βουνό γίνανε οι λωστοί που χτυπούσαν τα αυτοκίνητα.